Ένα πρωτότυπο αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο κάνουν στο πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζονται ο Διονύσης Μακρύς, η Πάολα, η Χριστίνα Κολέτσα και ο Χρήστος Κυπριανίδης. Εντάξει, το παραδέχομαι. Ξενύχτησα λίγο παραπάνω χθες. Και δεν το σηκώνω το ξενύχτη, όχι τίποτα άλλο. Μου έκανε όμως τόσο μεγάλη ζημιά που δεν βλέπω και δεν ακούω καλά. Είναι η Πάολα, είναι ο Μακρύς, είναι η Κολέτσα και ο Κυπριανίδης και είναι τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο στο πρόγραμμα. Ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Και να σου η μεγάλη οθόνη μέσα σε πίστα νυχτερινού κέντρου. Με την σκηνοθετική επιμέλεια του Παντελή Καναράκη. Πιάσαν τα αποφόρ, παιδιά, πιάστε τα σωσίβια. Στην αρχή βγαίνω με ένα κομμάτι το οποίο κάνω τη βουγιουκλάκι. Καλά, και εγώ κάνω πως δεν ακούω. Και καλά, ποδίαμε τη Μέλινα Μερκούρη στο σκηνικό. Στέλλα, φύγε. Στέλλα, φύγε. Πάολα, φύγε, κρατάω μαχαίρι. Όσο μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν αυτοί έτσι. Γιουβέτσι, μύρισε. Μου αρέσει εμένα, μου αρέσει πολύ. Και εμένα μου αρέσει να κοιμάμαι, αλλά δεν θα γίνω και στρώμα. Δεν περιμέναμε να βγει τόσο καλό, γιατί είμαστε όλοι στη σκηνή επάνω, όλα τα παιδιά. Και στην αρχή έτσι γελούσαμε, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά περνάμε, αρχίζω και φοβάμαι. Όλα αυτά στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται οι τραγουδιστές μετά από ένα μικρό διάλειμμα μόλις 10 ημερών για καλοκαιρινές διακοπές. Να ξεκουραστούν κι αυτοί λίγο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβριο και η προβολή των ελληνικών ταινιών σίγουρα κλέβει την παράσταση.